άνθρωπον. Αν θα με ρωτήσει κάποιος σήμερα αν είναι τα ουράνια ανοιχτά αυτή την ώρα, ναι, θα σας πω, είδα τα ουράνια ανοιχτά, γιατί ο Κύριος είναι από πάνω, έχει σταθεί εδώ σε αυτό τον ιερό χώρο και εμείς είμαστε κοινοί θνητοί. Αφήνουμε τις ζήλιες, τα μίση, τις κακίες, τα πάντα, τις γλωσσοφαγές, τις γλωσσολαλές. Αγαπάτε τον Χριστόν, μικρή και μεγάλη. Αφήστε τα πάθη, τα μίση, τη ζήλια, το φθόνο, διότι αυτά δεν φέρνουν τον Χριστό μέσα στην καρδιά μας, όσο και αν προσευχόμαστε. Γι' αυτό, παιδιά μου, γίνεται το θαύμα, διότι ο Θεός θέλει τον άνθρωπο υγιή, υγιή σε όλα τα μέλη του σώματός του, από την τρίχα της κεφαλής του μέχρι την άκρη των ποδιών του, αλλά πολύ περισσότερο υγιή όταν η καρδιά του και η ψυχή του είναι καθαρή, είναι αγνή, είναι χωρίς να την έχει λερώσει, αλλά να είναι πεντακάθαρη για να μπορεί να βλέπει με τα μάτια της ψυχής του το εικόνισμα του Χριστού και της Παναγίας και να καλεί τον Χριστό να μπει μέσα στην καρδιά του. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας αυτό έκαναν σε κάθε δευτερόλεπτο, σε κάθε στιγμή. Πώς γίνεται το θαύμα? Πώς μπορεί να γίνει ένα θαύμα? Να είδατε, μα πάρα πολύ απλά, πολύ απλά, τόσο απλά όσο δεν μπορεί κανείς να το δει απλά. Να το θαύμα της Βαρβάρας, ένα απλό θαύμα. Τι έγινε? Όταν οι γιατροί είπαν ότι τελειώνει και βγάλετε της τα μηχανήματα, αυτό είπαν, τελείωσε, βγάζομαι τα μηχανήματα και πεθαίνει εγκεφαλικά νεκρή. Το ομολογούν οι γιατροί, το ομολογούν οι νευρολόγοι, το ομολογούν οι παθολόγοι, το ομολογούν οι πάντες και τα πάντα. Και εκείνη τη στιγμή να τρέχει η μάνα αυτή, να τρέχει στο Τίμιο Σταυρό με την αδελφή της, με όλο το σόι, αφού το μόνο που έμενε ήταν να τραβήξουν τα καλώδια για να ηρεμήσει αυτή η καρδιά η οποία σιγά σιγά έσβηνε, γιατί δεν λειτουργούσε ο εγκέφαλος, δεν λειτουργούσαν τα πόδια, τα χέρια, αλλά μόνο η καρδιά ήταν ζεστή. Και όταν φώναξαν ανάμεσα στο πλήθος του κόσμου, το παιδί μου πεθαίνει, Πάτερ, και έφεραν ένα κασκόλ, ένα φανελάκι για να μπει ο Σταυρός από πάνω, και όταν το έβαλα τον Τίμιο Σταυρό πάνω στο φανελάκι, τότε τους είπα, τι κλαίτε, αφού η κόρη σας ζει και θα ζήσει, γιατί αυτό θέλει ο Θεός, όχι ο άνθρωπος, αλλά το θέλει ο Θεός. Και εκείνη τη στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο και νόμιζαν ότι ο δικός τους άνθρωπος πέθανε. Και με την ανάσα κομμένη, έτοιμοι να πενθήσουνε στην εκκλησία μπροστά στον Τίμιο Σταυρό το παιδί τους, άκουσαν να λένε, κάτι συνέβη και είναι σταθερή η κατάσταση. Τα παρέτησαν όλα, έφυγαν και αμέσως πήγαν στο νοσοκομείο. Μπήκε στην εντατική αυτή η μάνα, είδε το παιδί της νεκρό και του φώναξε, παιδί μου, ήρθε ο Σταυρός πάνω σου, σήκω πάνω, και βάζει το κασκόλι πάνω στο κεφάλι της Βαρβάρας. Και εκείνη τη στιγμή άρχισαν τα μηχανήματα να παίζουν τρελά. Η κοπέλα σώθηκε, άνοιξε τα μάτια της και ήρθε με το καροτσάκι εδώ στο ναό να ευχαριστήσει και να δοξολογήσει το Θεό. Ήταν του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και ήταν πλήθος κόσμου, και όταν την είδα και την αναγνώρισα, έπιασα το σταυρό και του είπα,
Σταυρέ μου, εσύ είσαι η Ανάσταση των ζώντων και των νεκρών. Σήκωσε την κοπέλα από το καρουτσάκι. Γίνε υγιής εις το όνομα του Τιμίου Σταυρού. Και εκείνη τη στιγμή της λέγω, σήκω πάνω, περπάτα. Και σηκώθηκε πάνω και έκανε τα πρώτα βήματα. Άνοιξε το στόμα της που δεν μιλούσε και της έβαλα τον Τίμιο Σταυρό μέσα στο στόμα της και λέγω, Χριστέ μου, εσύ που έδωσες τη λαλιά στον άνθρωπο, δώσε και σε αυτό το δικό σου πλάσμα. Πώς σε λένε, παιδί μου? Και άρχισε να φωνάζει δυνατά, Βαρβάρα, πάτερ! Πώς σε λένε, παιδί μου? Βαρβάρα, πάτερ! Και το κορίτσι είναι όρθιο και ζωντανό. Κυκλοφορεί ανάμασά μας. Πηγαίνει για καφέ. Πηγαίνει στην βολητά της. Πήγα στο σπίτι τους. Ξάπλωσα στο κρεβάτι της. Γεμάτο εικονίσματα. Και κάπου ενδιάμεσα να είναι η χάρη του Σταυρού, της θεραπείας του. Με πήρε στη συνέχεια ο Φρατζόγλου ο Μόσχος, ο οποίος ήταν ο νευρολόγος της κοπέλας, όταν ήρθε ο ίδιος εδώ και είπε, δεν υπήρχε ζωή μέσα στον εγκέφαλό της μετά από πολλαπλά τραύματα εγκεφαλοπάθειας και το κεφάλι της είχε πλημμυρίσει και δεν είχε ζωή μέσα. Το σώμα της ήταν νεκρό, αλλά μόνο η καρδιά της ήταν ζεστή. Και ο Κύριος ήρθε, της έπιασε το χέρι και της είπε, «Εγέρθητη, γίνε καλά». Και έτσι λοιπόν επιτελέστηκε το ένα θαύμα, επιτελέστηκε το άλλο θαύμα και κάθε θαύμα που γίνεται στον ιερό μας ναό. Μου έλεγε εχθές ένας, προχθές ένας όμορφος αλλά και καλοσυνάτος δικηγόρος, ο οποίος άκουγε τη συζήτηση μαζί με δύο αστυνομικούς. Ήρθε ένας άνθρωπος, μου λέει, «Πάτερ, και ήθελα να σας το ομολογήσω. Γεμάτος καρκίνο, 4 Φεβρουαρίου του 2020. Και ήρθε και όταν του βάλετε το σταυρό ήταν στο τελευταίο στάδιο διάσπαρτος καρκίνος. Και όταν του έβαλα το σταυρό, αφού λέει το έκανε ακτινογραφία η χάρη του σταυρού, τον έστειλε η χάρη του να κάνει εξετάσεις. Εγώ, λέγει ο ίδιος αστυνομικός, άκουσα αυτό που είπατε, να πάει να κάνει εξετάσεις. Και όταν θα κάνει εξετάσεις, δεν θα βρουν οι γιατροί απολύτως τίποτα. Άγγιξε η χάρη του Θεού, η χάρη του Τιμίου Σταυρού στο σώμα του και οι εξετάσεις πεντακάθαρες ενώπιον Θεού και ανθρώπων και ιατρών και συγγενών και φίλων. Πώς να μην πιστέψει ένας άνθρωπος αυτή τη χάρη και τη βοήθεια του Σταυρού? Μόνο ένας κακόπιστος, ένας άνθρωπος ζηλιάρης, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πιστεύει πραγματικά στο Θεό, δεν πιστεύει στη δικιά μου θεραπεία, δεν πιστεύει στο Σταυρό. Γιατί ένας είναι ο Σταυρός του Χριστού, οποιοδήποτε και αν είναι. Χρειάζεται μόνο πίστη, δύναμη να τον κρατάει ο κάθε ένας άνθρωπος στα χέρια του, αλλά πρέπει να χάσει την προσωπική του ζωή για να αφοσιωθεί και να παντρευτεί με το θέλημα του Θεού, ξεχνώντας το χαμόγελο, ξεχνώντας τις διασκεδάσεις ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει επίγειο.
Είναι εύκολο να γίνει αυτό. Ουχή, με τίποτα δεν μπορεί να το κάνει ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος έχει πάντοτε στο μυαλό του ότι πρέπει να χαμογελάσει, ότι πρέπει να διασκεδάσει, ότι πρέπει να κάνει το εγώ του. Δεν υπάρχει εγώ στον Τίμιο Σταυρό. Δεν υπάρχει εγώ στον Τίμιο Σταυρό. Δεν υπάρχει τίποτα, μα τίποτα, όταν είναι ο Τίμιος Σταυρός. Εξευτιλίζεται ο άνθρωπος που κρατάει τον Τίμιο Σταυρό. Γίνεται χώμα ο άνθρωπος που κρατάει τον Τίμιο Σταυρό. Όσο και αν είναι δύσκολη η ζωή του, εγώ θεραπεύτηκα. Εγώ είμαι ευγνώμων σε αυτό το ιερό σύμβολο που έδωσε ο Θεός από τον ουρανό στη γη. Και κάθε δευτερόλεπτο δεν λησμονώ να πω: Κύριε, πάρε με κοντά σου, διότι εδώ είναι η αμαρτία, ενώ στον ουρανό είναι ο παράδεισος. Πάντα αματαιότιστα ανθρώπινα. Και τι να κερδίσουμε σε αυτό τον κόσμο? Τη ζήλια μας, το φθόνο μας ή τα περιοδικά μας, να το πω έτσι, μηνύματα ή οτιδήποτε άλλο. Ένας είναι ο προορατικός γέροντας και άρχοντας αυτής της γης, που δεν ξέρουν κανένας μα κανένας τι μέλη γενέστε το επόμενο δευτερόλεπτο. Μόνο ο Χριστός μας, αυτός είναι ο άρχον όλης της γης, του ουρανού και της γης, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα.